Το διαγωνιστικό μέρος του X-Factor συνεχίζεται με έναν ακόμη παίκτη από την ομάδα της Μελίνας. Με τη θετική του ενέργεια και την ξεχωριστή χρειά του, έχει καταφέρει να κερδίσει και τους 4 κριτές. Εάν κερδίσει και εσάς, δεν έχετε παρά να τον ψηφίσετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τίνης, είμαι 26 χρονών και μένω στο Μαρούσι. Πιο πολύ πιστεύουν οι δικοί μου άνθρωποι στο ότι μπορώ να καταφέρω, παρά εγώ δεν σου λέω ότι δεν πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω σε εδώ. Απλώς το να το πιστεύουν γύρω μου με κάνει να το στερνίζομαι καλύτερα εγώ. Μελίνα έχει διαλέξει ένα εκπληκτικό τραγούδι. Πιστεύω ότι είναι κομμένο, ραμμένο στη φωνή σου. Στο πρώτο live θα πω το Sign of the Times από Harry Styles. Πολύ ωραίο, βέβαια έχει αρκετές δυσκολίες. Δεν θέλουμε τόσους πολλούς λιγμούς. Χάνεται η μελωδία. Το μόνο θεματάκι που έχω είναι ότι ίσως βάζω λίγο παραπάνω γρέζι από ό,τι χρειάζεται. Θα το διορθώσουμε μαζί με την Έλενα. Και με την καθοδήγησή της θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο live. So stop you crying, it's sign of the time. There's so much power in being able to stand like this and sing to the camera and sing to the people and not have to do. And then as the song builds, you build with your movement, καταλαβες. Okay. You don't start from the beginning here. No. Because then where do you go after, καταλαβες? Νομίζω το κομμάτι είναι για την υπέροχη φωνάρα του και πιστεύω ότι θα το ζήσει και θα απολαύσει αυτή τη στιγμή όσο κανένας άλλος. Άμα του αρέσει να με ψηφίσει, εγώ θα τον ψήφισα τον κόσμο, ας πούμε. Δεν θα στέλνω, εντάξει. Δεν σας λέω πολλά λεφτά, ας πούμε. 100 ευρώ καθένα στην κάρτα και όσο σας βγει ψηφίζετε. Δεν είναι τώρα. Και τα μοιράσουμε μετά τώρα, θα βρούμε τώρα στο τέλος. Δεν είναι. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You come bright at dawn, your way through the sky. You look pretty good down here. It's you and really good.
Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε, μπράβο σου. Ευχαριστώ όλοι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σου πάρει ο Χάρης Στάιλς, φανταστικό. Καλά. Χρήστο, τι έχεις να μας πεις? Τι έχω να σας πω? Μία λέξη. Επιτέλους, ρε Στίνη. Επιτέλους. Τα έδωσες όλα. Ευχαριστώ πολύ. Κομματάρα, τα εύσημα στη δασκάλα. Προφανώς, προφανώς. Ερμηνιάρα και είσαι και ατομάρα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι και ατομάρα. Όλα σε άρα, τέλος πάντων. Είναι ωραίο. Μιχάλη, εσύ κάτι σε άρα έχεις να μας πεις? Άρα, μάρα, κουκουνάρα. Σαν καρδιά. Με προκαλείτε. Είμαστε και live. Ναι, ναι, δεν σε προκαλούμε, Μιχάλη μου. Εντάξει, όσες φορές έχω εντελώς αντίθετη άποψη, αρχίζω και το ξανασκέφτομαι πάλι. Μπορεί να κάνει λάθος και όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Και ο Χρήστος μπορεί να κάνει λάθος και εγώ. Εγώ κυρίως λάθη κάνω. Το τραγούδι όντως είναι τεράστιο. Τόσο απλό, τόσο τεράστιο. Δεν τραγούδησες λάθος. Ό,τι μπορέσαμε, κάνω. Όχι, όχι, όχι. Άκουμε. δεν είναι το θέμα να πούμε ατάκα εδώ. Δεν τραγούδησες λάθος. Εμφανίστηκε στα αυτιά μου λίγος για αυτό το τραγούδι. Οκ, δεκτό. Αν καταλαβαίνεις μουσικά τι εννοώ. Ναι, 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 οκ, ναι, δεκτό. Γιώργο, εσύ τι έχεις να μας το, πεις? Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ναι. Ξεκίνησες καλά. Ήσουν λίγο κομπλαρισμένος, φαινόταν αυτό το πράγμα, έτσι, και όταν ήρθες και κοντά μας εδώ, εγώ καταρχήν φοβηθήκαμε γιατί με τη Μελίνα μην πέσει από το σκαλοπάτι. Τελικά ήταν οργανωμένο να καθίσει εκεί, ήσουν άσπρος, ήσουν λίγο παγωμένος. Τώρα φωνητικά στα φατσέτα σου θα το ακούσεις, δεν ήσουν πολύ σωστός, αλλά δεν αναιρεί το υπόλοιπο, δεν πρέπει να πιαστούμε μόνο από εκεί. Έχεις μια εξαιρετική φωνή και κάνετε μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Εγώ θέλω να είστε εδώ. Στο έχω ξαναπεί. Το έχω σημειώσει. Πρέπει να είσαι μέσα. Και πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Μελίνα, πες. Μίλησε μας για το τέλος. Εμένα, Κωνσταντίνε, με συγκίνησες, με μάγεψες. Καταρχάς, πέρα από το ότι είσαι τυπάκι τρελό, είναι καταπληκτικό παιδί ο Κωνσταντίνος. Είναι όλο στην πλάκα, όλο ο χαβαλέ. Αλλά έχει δουλέψει και πάρα πολύ. Αλήθεια είναι. Ήσουν γλύκας, πολύ ωραίος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τρόμαξα. Λέω, Θεέ μου, θα πέσει τώρα, δεν θα τα αντέξω. Αλλά εντάξει. Είχε πέσει κι άλλο στι ακρόαση, είχε πέσει ένα. Είχε πέσει όλα το παιδί. Όλα αυτά που μα λέει η Μελίνα τώρα είναι μουσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όχι, λέω για το σκηνικό τώρα, εντάξει. Τσαουσόπλου, πρόσεχε. Γιατί θα πάρω τώρα στο κρανίο. Θα βγάλει κανεί τώρα. Ό,τι θέλω θα λέω. Ό,τι γουστάρω. Πες εσύ, κορίτσι. Σαν φωνή, αγάπη μου, έχει μια χρειά καταπληκτική, αξεπέραστη. Η χρειά σου είναι μοναδική. Τέλο! Αυτό ήταν, τέλο. Μίλησε η πόντια. Κωνσταντίνε, φύγε, φύγε, δεν χρειάζεται να ακούς τίποτα άλλο.